Στις επίσημες πρεμιέρες βρίσκει κανείς την ευκαιρία να συναντήσει και να συνομιλήσει με τους πάντες για τα πάντα. Μάθατε φέρει πίν ότι η παρέα του παραπέντε παραπέει και θέλετε να το διασταυρώσετε ή δου η Ρόδος. Κάποια στιγμή είχαν γράψει ότι η παρέα του παραπέντε δεν είναι παρέα. Δεν ενδιαφέρει. Δεν έχουν γράψει για τίποτα. Σε ευχαριστώ. Δημοσιεύματα γενικά σας στεναχωρούν. Δεν με στεναχωρεί τίποτα, δεν διαβάζω δημοσιεύματα και δεν θέλω να τα αναπαράγω κιόλας. Εμείς φταίμε πάλι, αφού ο Γιώργος Καπουτζίδης τα λέει. Το αν έχει υπάρξει και αν έγινε και αν δεν έγινε και αν λύθηκε και αν δεν λύθηκε μία παρεξήγηση είναι το ασήμαντο. Καλό είναι να μένουμε στα σημαντικά πράγματα. Μετά τις κόντρες, σειρά έχουν οι χωρισμοί. Ομιλώ για την πολύπαθη σχέση του Σωτήρη Καλυβάτση με την Αντιγόνη Ψυχράμη. Βγήκανε κάτι δημοσιεύματα που είπαν ότι χωρίσατε. Ισχύουνε. Άντε πάλι. Αυτό είναι η παλιά. Είστε καλά. Καλά. Πώς με βλέπετε. Είμαστε καλά, όλοι καλά είμαστε, όλοι καλά. Θα σας κρατήσω αυτό, θα το αποκαλύψω στις 21-12. Με το τέλος του κόσμου θα σας πω και τι γίνεται πραγματικά στην προσωπική μου ζωή. Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλι. Ο έρωτας τους τέλειωσε, μα έχουν μείνει φίλοι. Ας περάσουμε τώρα στον Νίκο Ζωηδάκη που ακόμα θυμάται την πτώση της Άννας Βύση και παθαίνει ταράκουλο. Το μόνο που ρώτησε είναι τι θα κάνω για να μπορώ να ξανατραγουδήσω. Τη συγκεκριμένη στιγμή, ενώ είχε πέσει, είχε χτυπήσει, είχε σπάσει το πλευρό, προσπαθούσε να βρει τρόπο να ανέβει. Τέρμα το κουτσομπολιό μάγκες. Ας δούμε και λίγο θέατρο. Την άγρια δύση δηλαδή του Θοδωρή Αθερίδη. Δεν έχω τίποτα να πω. Προτιμώ τη σιωπή. Το άγρια δύση ως τίτλος παραπέμπει βέβαια στην δύση ως οικονομία, έτσι. Αυτό που λέμε την άγρια. Όλοι από το πετσί μας περνάει και επίσης η δύση είναι αυτό που τελειώνει για να ανατείλει κάτι άλλο. Είναι βέβαιο ότι ο τρόπος που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια δεν βγάζει κάπου. Οπότε πρέπει να σκεφτούμε τι θα πρέπει να αλλάξουμε. Κωμωδία το έργο, κωμωδία μεν, αλλά τα μηνυματάκια του τα περνάει ωραία και μόρτικα. Μου άρεσε πάρα πολύ η παράσταση και το έργο μου άρεσε πολύ και η παράσταση μου άρεσε πολύ και η ηθοποιή είναι εξαιρετική. Νομίζω ότι είναι το πιο καλό και το πιο όριμο έργο του Θοδωρή Αθερίδη. Στην παράσταση, μαζί με τον Θοδωρή Αθερίδη και τη Ρένια Λουιζίδου, παίζει επίσης η Τζένι Θεωνά καθώς και ο Λευτέρης Ελευθερίου. Την ευχή του! Άγρια δύση λοιπόν και το θέατρο φωνάζει άλλη μια φορά.